Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και ελέησον ημάς. Ο πατέρας μου δεν ήταν στον δρόμο του Θεού. Αλλά αυτή η μάνα, η Άγια μάνα, τον έφερε. Τον έφερε και προσευχόταν και αυτός ο φτωχός με τον τρόπο του πρωί βράδυ. Αλλά ήξερα πως είναι αξιμολόγητος. Θεά τη μητέρα μου κάτι το έλεγε, αλλά δεν έδινε σημασία. Κατά τα λεγόμενα της μητέρας μου και του αδελφού μου, που εγώ είχα φύγει για το Άγιον Όρος και κοιμήθηκε μετά από 3 μήνες. Ήταν άρρωστος. Και ήταν άρρωστος από η αρρώστια, η οποία το αίμα του γινόταν νερό. Και τον ίδιο γιατρός, από τους γιατρούς τους, εκείνους τους ευλογημένους, και του λέει, το λέγανε Δημήτρη, του λέει, Μίτσο, όπως πας, όπως βλέπω, το χειμώνα δεν τον βγάζεις. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Εγώ έφυγα για το Αγινός, τώρα τα διηγείται η μητέρα μου και ο αδελφός μου. Έπεσε στο κρεβάτι, ο πατέρας μου έτσι παριά, και φωνάξαν τον πνευματικό που είχαμε και ήταν ιερομόναχος. Και γι' αυτό πρέπει εμείς οι πνευματικοί να προσέξουμε το τι κάνουμε, γιατί θα κολλαστούμε και μόνο από αυτό. Και πάει ο πνευματικός και του λέει, Μίτσο, έχεις κάτι να μου πεις? Όχι, πάτε. Όχι, πάτε, λέει. Δεν έχω. Και λέω εγώ, τέλος πάντων, να αγιάσει η ψυχή του πνευματικού εκεί που είναι. Σαν να ήθελα να του πω, κάνε του μια ερώτηση. Μήπως αυτό, Μίτσο μου, χάιδεψε τον λίγο. Μήπως αυτό. Πάρ' τον με το καλό, βγάλ' τον από το πρόβλημα της δυσκολίας, να σου φανερώσει τα σφαλήματά του. Φεύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτά τα είδα εγώ στην πράξη, στη ζωή μου, στην καριέρα του πνευματικού. Αυτά τα πράγματα. Ο αδελφός μου, μου λέει, ο ίδιος που είναι τώρα εδώ, μου λέει, γέροντα, μου λέει, μητέρα μου, στα τελευταία του πατέρα μου, πήγαινε να πάρεις την ευχή του πατέρα σου, ο πατέρας σου θα πεθάνει. Μητέρα μου με το κουμπουσχοινάκι της Αγίας Μέρη. Πώς θα πάω, μάνα, λέει, να του πω, πατέρα, πεθαίνεις, δώσ' μου την ευχή σου. Δεν θα του πεις έτσι. Θα του πεις, πατέρα, θα πάω να κοινωνήσω και όπως είχαμε Αγία συνήθεια, να παίρνω των γονιών μας την ευχή που θα κοινωνήσω. Πατέρα, πήγα και του είπα, θα κοινωνήσω και δώσ' μου την ευχή σου. Θα την έχεις, Νίκο, την ευχή μου. Και μου λέει τώρα, αδελφός μου, εκεί που καθόμουν, βλέπω για μια στιγμή τον πατέρα μου να αγριεύει και να κοιτάει προς την πόρτα που έμπαινε μέσα στο δωμάτιο. Και τόσο τρόμαξε, τόσο άλλαξε. Νομίζω ότι έμπαινε ο χάρος μέσα. Και μόλις βλέπω αυτό το πράγμα, ρίχνει την κουβέρτα πάνω του. Θα σκεπαστεί να μην δει, γιατί ήταν τα δαιμόνια μέσα. Και με λέει, με έπιασε τέτοιος φόβος, γέροντα, εμένα, που μπήθηξα και έφυγα από το παράθυρο έξω. Μου το είπε αυτό. Λοιπόν, και στη συνέχεια, τώρα ήμουνα διάκος, δεν ήμουν, παπάς δεν ήμουν, ούτε διάκος δεν ήμουν, γιατί πέθανε εσύ 3 μήνες. Ήμουν δόκιμος. Και μετά είστε βέβαια, τον μνημόνευα τον πατέρα μου, και σαν διάκον και σαν παπάς, και τον βλέπω. Και κάτω στον Βόλο, λόγω του πολέμου και διαταραχών κλπ. Εγώ είχα ένα μικρό τραπεζάκι και πουλούσα ψηλικά. Γιατί έβαζα 5 δραχμές να ζήσει η οικογένεια. Λοιπόν, και ήμουν 14 χρόνια παιδάκι, 15. Και περνούσα από τις φυλακές που ήταν στον δρόμο μου, από τη μια συνοικία στην άλλη, και κοιτούσα τους φυλακισμένους μέσα σαν παιδάκι. Τους λυπόμουνα και ήτανε ένα προσευχετεράκι εκεί ο Άγιος Ελευθέρος που ρίχνανε μέσα οι άνθρωποι
για τους φυλακισμένους. Εγώ έριχνα μέσα για τους φυλακισμένους και έλεγα «Άγιε Λευτέρη, Λευτέρος έμεινα να φύγω από τον κόσμο να πάω, να πάω στο Άγιον Όρος». Πήγαινα, ερχόμενα, έριχνα. Και φυτούσα τους φυλακισμένους. Και ήταν κάτι γνωστό μου κάθε μέρα το μέρος αυτό. Και βλέπω τώρα καθύπνο, που δεν ήταν ύπνος αυτό. Βλέπω ότι είμαι πάει σε ένα λεωφορείο και ήταν κι άλλοι, ήταν και τα δύο αδέρφια μου. Και εγώ μόλις έφτασα στην περιοχή αυτή, αμέσως τρέφω αριστερά και κοιτάζω τις φυλακές. Και μέσα στις φυλακές βλέπω τον πατέρα μου μέσα να είναι με αλυσίδες και τα πόδια του με αλυσίδες περασμένες από το πάτωμα από κάτω να μην μπορεί να κουνηθεί. Πω, λέω, ο πατέρας μου μέσα στη φυλακή και τι έκανε. Κατεβαίνω κάτω, σταματάω το αυτοκίνητο, κατεβαίνω τον αδέρφο μου, πήρα χαμπάρ καθόλου, φύγανε αυτοί. Κατευθείαν στη φυλακή μπαίνω μέσα. Μόλις πήγα εκεί, είχαν ανοίξει τις πόρτες. Αυτός τον λύσαν από τις αλυσίδες, τον φέραν στην αυλή. Πηγαίνω, του βάζω μετάνοια, πατέρα την ευχή σου. Έχω, να την έξυλε, παιδί μου, το κεφάλι κάτω. Γιατί είσαι στη φυλακή μέσα. Εδώ είχε μαυρίλες, εδώ είχε πράγματα, ήταν τα χέρια του ψαλισίδης. Πατέρα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή. Ότι η μητέρα ξέρει, ότι εμείς ξέρουμε τι έκανες. Τώρα το κεφάλι κάτω. Δεν μπορούσα να μιλήσω το τι έκανε. Με απομένεις, να σε δείξω. Και με πήγε σε εκείνο το δωμάτιο που έβλεπα από το λεωφορείο. Είδα τις τρύπες που έκανα από κάτω. Εδώ είναι το κελί μου. Και τώρα δεν θα μου πεις γιατί είσαι στη φυλακή και τι έκανε. Κουνάει το κεφάλι του. Βλαστήμησα το Θεό και δεν με συγχωράει. Και έτσι πως έγινε, τον έχασα. Εγώ στις παύσεις του σχολείου δούλευα σε δικηγορικό γραφείο και από το γραφείο στα δικαστήρια ήταν η δουλειά μου να πηγαίνω. Λοιπόν, βλέπω τώρα πάλι πτήμες στον κόλλο και περνάω μπροστά από τα δικαστήρια. Λοιπόν, που είχε εκεί ιστορικό. Και βλέπω και ερχόταν μία ομάδα καταδίκων με αστυνομικούς αυστηρούς και ήταν δεμένοι όλοι τους με αλυσίδες και τα χέρια κομμένα. Λέω, θα δω, κάτσε πιο μπροστά από την είσοδο στο δικαστήριο, να δω ποιοι είναι αυτοί. Και βλέπω πρώτα τον πατέρα μου. Λοιπόν, σε αθλία κατάσταση. Που δεν ξέρουμε ότι θα περάσω από δικαστήριο. Μπαίνω μέσα στα δικαστήρια κι εγώ, πιάνω θέση. Στα δικαστήρια. Και όπως ήμουν ένα παιδί και λοιπόν, με τραβήκαν στο πίσαμα. Φρανία και κάθισα και παρακολουθούσα. Και φώναζε το μεγάφωνο. Προσεφέρθησαν δώρα υπέρ των καταδίκων, αλλά απερίφθησαν και καταδικάνονται στη σχοβηρικτή. Να μην βγουν ποτέ από τη φυλακή. Πω, πατέρα μου, δεν θα βγει από τη φυλακή. Θα πάω να πέσω στα πόδια του Κρητού, θα τον παρακαλέσω με τα δακρύα, θα τον αφήσει. Οι αστυνομικοί αμέσως πήραν θέση, τελείωσε το δικαστήριο, όλοι έξω. Και βγήκαμε έξω. Μετά προχώρησε. Λοιπόν, ήρθαμε στη Νέα Σκήτη, από την έρημο, φτάσαμε στη Νέα Σκήτη, πιάσαμε το ειδημικό μέρος της Νέας Σκήτης και εκεί ήταν ο γέροντας. Και εδώ και τα καλοκαίρια όλα, και ο γέροντας Ιωσήφ, όλα αυτά. Και μια μέρα, όπως ήμουν ενωμένος και το μνημόνευα τον πατέρα μου κάθε μέρα και μνημόσυνα και αυτά όλα και έλεγα τη μητέρα, μητέρα κάνε κουμποσκή να βγει ο πατέρας. Λοιπόν και βλέπω ότι έφυγα από τους Αγίους Αναργύρους και πήγα στο γέροντα την Καλύβα για να εξομολογηθώ τους λογισμούς μου. Να πω πώς έκανα την αγρυπτία, όπως είχαμε συνήθεια, κάθε μέρα να κάνουμε εξομολόγηση στο γέροντα και επέστρεφα πάλι στους Αγίους Αναργύρους που ήταν το σπίτι με το εκκλησάκι που έμενα εγώ με έναν-δυο αδελφούς. Και εκεί βλέπω τον πατέρα μου, ελεύθερο,
στα καλά του και είχε βγει από την Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και έβγαινε προς την αυλή και τον τρακέρνω εγώ. Τον βλέπω μπροστά μου, τον αγκαλιάζω, πατέρα, πώς είσαι πατέρα, είμαι καλά, είσαι καλά, τον γκουνάω, να ξέρω, είμαι καλά, ευχαριστώ, είμαι καλά, χαίρετε, και ανέβηλε τον ανήφορο κλπ. Και θέλω να πω ότι πώς οι ψυχούλες βοηθούνται και από το μνημόνευμα και από τις προσευχές κλπ. Που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για τους δικούς μας.